Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με αρκετά βροχή διάθεση. Όλο το πρωί έβρεχε δηλαδή. Αλλά όπως βλέπετε τώρα έχει καθαρίσει αρκετά ο ουρανός. Και προκειμένου να μην χάσω όλη τη μέρα, αποφάσισα έστω καθυστερημένα να βγω εκτός και να επισκεφθώ μερικά μέρη που ήθελα να πάω οπωσδήποτε. Επομένως, μιας και η χτεσινή πτώση με επηρεάζει ακόμα, θα πάμε και σήμερα λίγο πιο χαλαρά και θα επισκεφθούμε μερικά ακόμα αξιοθέατα. Εκ των οποίων το πρώτο για σήμερα είναι ένα πολύ διακριτικό κάστρο. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Λίγα μέτρα παρακάτω μπορεί να μην βλέπετε ακόμα το κάστρο, αλλά αυτές οι πάπιες εδώ κολυμπάνε στην ιδιωτική του λίμνη. Και μόλις περάσαμε την πρώτη πύλη. Την πρώτη πύλη από τις πρώτες πύλες, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει αρκετές. Κάπου εκεί στο βάθος αχνοφαίνεται η πρώτη είσοδος. Εδώ έχουμε την δεύτερη είσοδο και εκεί έχει συνέχεια η είσοδος. Και μόλις περάσαμε στον δεύτερο προαύλιο χώρο. Δυστυχώς, επειδή άργησα να έρθω γιατί έχασα άλλο το πρωινό λόγω βροχής και κλείνουν σε λίγο, δεν μπορώ να περάσω μέσα. Αλλά θα το δούμε απ' έξω. Ακριβώς εκεί είναι η γέφυρα που μόλις περάσαμε, η οποία οδηγεί στον μπροστινό προαύλιο χώρο του κτηρίου, από τον οποίο περάσαμε για να μπούμε μέσα από την μπροστινή πόρτα, αλλά λόγω ώρας δεν μας άφησαν να μπούμε. Επομένως, πάμε περιμετρικά. Σε περίπτωση που παρέβλεψα να το αναφέρω, αυτό είναι το ανάκτορο Fredericksburg και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι κάπου στα μέσα της πίσω αυλής. Αλλά επειδή προφανώς αυτός ο φακός σε αυτήν την κάμερα δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να καλύψει όλο το εύρος της ιδιοκτησίας, αυτή είναι μια πανοραμική, όχι πανοραμική, μια εναέρια κάλυψη του ακινήτου. Το νερό στο φακό είναι από τα συντριβάνια επειδή φυσάει αρκετά. Και με βάση τη Wikipedia μόλις τσέκαρα, άνοιξε το 1620. Γενικά δεν φυσάει πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να φύγω απευθείας να προλάβω το τρένο για τον επόμενο προορισμό για σήμερα. Πριν από αυτό όμως, ο Γιάννης μου πρότεινε αυτό το ζαχαροπλαστείο που με τα βίας το πρόλαβα. Λέγοντάς μου ότι έχει αρκετά ωραία γλυκά. Στο μεταξύ, πριν πούμε μέσα να δοκιμάσουμε, είδα αυτό το πάρκινγκ αυτοκινήτων, το οποίο πρέπει να είναι το πιο μοντέρνο πάρκινγκ αυτοκινήτων που έχω δει ποτέ. Αλλά πάμε για το γλυκό. Hi.
Και σήμερα αποφάσισα να πάρω απλά ένα κρουασάν. Απλά θέλω να δω τη διαφορά που έχει με το ελληνικό. Όλο το κρουασάν δεν λέω, ήταν σίγουρα πιο γλυκό της Ελλάδας, αλλά όπως είπαμε, έχουμε και στην Ελλάδα. Οπότε έπρεπε να δοκιμάσω και κάτι τοπικό. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι αυτό, αλλά φαίνεται νόστιμο. Ήταν πραγματικά νόστιμο. Αλλά τώρα πρέπει να προλάβω το τρένο. Αν πήγαινα αποκλειστικά με μέσα στο επόμενο μέρος, θα πρέπει να είμαι μια μισή ώρα στον δρόμο και με το τρένο και με το λεωφορείο και μετά έχει και πορεία μόνος μου με το ποδήλατο. Αλλά επειδή δεν ήθελα να το κάνω αυτό, αποφάσισα να έρθω σε μια στάση κοντά σχετικά στο μέρος που θέλω να πάω και θα το πάρω από εδώ με το ποδήλατο. Είναι περίπου 6 χιλιόμετρα. Και φαινομενικά, με βάση το χάρτη, είναι μια αρκετά όμορφη διαδρομή μέσα από ένα πάρκο. Αλλά πάμε να το διαπιστώσουμε ειδήσω μας. Τα αέρα πια πάντα. Ίσως να είναι παράνομο που είμαι εδώ, αλλά μπορεί και όχι. Ωστόσο, φτάσαμε στον προορισμό και το συγκεκριμένο μέρος το είχα κάνει πίνι στο χάρτη και ήθελα οπωσδήποτε να το επισκεφθώ κάποια στιγμή και δεν υπήρχε πιο καλή ευκαιρία από τη σημερινή. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει αυτό το μέρος από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο. Περιφραστικά είναι μια γειτονιά, ας πούμε, με μονοκατοικίες, μικρά σπιτάκια, τα οποία έχουν όλα οβάλ περίμετρο. Είναι το σπιτάκι με έναν οβάλ κήπο. Προφανώς αυτή η εικόνα δεν προσδιορίζει το σχήμα τους, αλλά αυτή είναι μια εναέρια λήψη του πως φαίνεται η περιοχή. Συνοικία Ναέρου. Δεν είμαι σίγουρος αν εδώ μένουν μόνιμα άνθρωποι ή είναι κάτι διαφορετικό, αλλά είναι πραγματικά πανέμορφα. Πήγα μια περιμετρική βόλτα γύρω από τη γειτονιά, μήπως καταφέρω και βρω κάποιο ψηλό μέρος για να πάρω μια λήψη από ψηλά της γειτονιάς. Αλλά όπως είπαμε, η Δανία είναι πιο flat, πεθαίνεις. Παρ' όλα αυτά, βρήκα αυτό το μονοπάτι το οποίο περνάει μέσα από το δάσος και έπεσα πάνω σε αυτό το μέρος, όπου όπως φαίνεται απαγορεύονται τα πάντα και μπορεί να εισέλθει μόνο ο βασιλιάς με το άλογο του. Οπότε, μιας και δεν έχω ούτε άλογο, αλλά ποδήλατο και για την ώρα δεν είμαι βασιλιάς, πάμε σε ένα μέρος που είδα όπως ερχόμουν, το οποίο θα σας δείξω αμέσως ποιο είναι. Μερικά μέτρα παραπάνω, κυριολεκτικά, έχουμε ένα mini skate park μαζί με πάρκο αναψυχής, όργανα γυμναστικής, από εδώ έχει μονόζυγα και μπασκέτες και γήπεδο για αθλητές. Επειδή όμως δεν έχω αναρρώσει πλήρως για να αξιοποιήσω κανένα από αυτά τα όργανα, εδώ οι άνθρωποι έχουν προβλέψει και για τη δική μου περίπτωση και έχουν βάλει αυτό εδώ, το οποίο και θα κάνω κατάληψη τώρα.
θα μπορούσα κυριολεκτικά να κάτσω εδώ όλη την ημέρα. Αλλά επειδή η ώρα περνάει και έχω ακόμα ένα μέρος που να επισκεφθώ σήμερα και βρήκα μόλις την διαδρομή από εδώ μέχρι εκεί, την οποία θα κάνω και αυτήν με το ποδήλατο γιατί είναι ακόμα 6 χιλιόμετρα μακριά, φύγαμε απευθείας για εκεί. Το παράδοξο όμως είναι ότι με πάει από την πόρτα που έδειξα προηγουμένως, που επιτρεπόταν να περάσει μόνο ο βασιλιάς με το άλογο του. Ναι, με πάει από εκεί για κάποιο λόγο. Μπορεί και να είναι ανοιχτά, πάμε να δούμε. Επιστροφή λοιπόν σε αυτή την πόρτα και για να δούμε. Αυτό ήταν αναπάντεχο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, περάσαμε την πύλη. Πάμε σε αυτή την πολύ άσχημη διαδρομή. Πω, χάλια είναι. Κάπου από εκεί ήρθα, αλλά τώρα μόλις έφτασα σε μία διασταύρωση και λογικά πρέπει να πάω από εδώ θα πάω. Ακόμα μία πόρτα. Στο μεταξύ δεν το ανέφερα στα προηγούμενα βίντεο από εδώ, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου αδέσποτα και είναι ιστορική αυτή η στιγμή, διότι συνάντησα την πρώτη μου αδέσποτη γάτα. Ήταν εκεί, τώρα πάει προς τα πέρα. Κάπου εκεί. Αλλά ας συνεχίσουμε, γιατί έχουμε αρκετό δρόμο από ό,τι φαίνεται. Καμία αμφιβολία, ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχω περάσει μέχρι τώρα στη Δανία, αλλά και γενικότερα στη ζωή μου. Και όπως πήγαινα, πέρασα από μπροστά μου, ήταν λίγο πιο μπροστά από μένα, ένα ζώο το οποίο δεν έχω ξαναδεί ποτέ από κοντά. Κάπου εδώ μέσα μπήκε. Ήταν πανέμορφο, ό,τι και να ήταν. Μία αρκετά κουραστική ανηφόρα πιο πέρα. Επιτέλους, βρήκα το άλογο. Τώρα το μόνο που μένει φυσικά είναι να γίνω βασιλιάς. Και στη διαδρομή μόλις προσπέρασα ένα κοπάδι από ελάφια. Αχνοφαίνονται εκεί στο βάθος. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το μικρό σπίτι στο λιβάδι, αλλά έχω βάσιμες υποψίες ότι είναι αυτό εκεί. Αχνοφαίνεται και αυτό κάπου εκεί στο βάθος. Από κοντά τελικά δεν είναι τόσο μικρό. Επίσης, έφτασα σε σημείο που φαίνεται η θάλασσα. Και απέναντι τη θάλασσα είναι η Σουηδία. Παρ' όλα αυτά, έχω ακόμα 2,5 χιλιόμετρα μέχρι τον προορισμό μου και συνεχίζουμε από εδώ. Hey. Και μετά από αρκετό δρόμο, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν ακούγεται αυτή η μουσική, αλλά μόλις φτάσαμε. Και το μέρος εδώ λέγεται Μπάκεν. Είναι κάτι σαν πολυχώρος, παύλα Luna Park, παύλα street food, παύλα χώρος αναψυχής, μεταξύ άλλων. Fish and chips ή αλλιώς ψαροκροκέτες με πατάτες τηγανιτές είναι το νούμερο ένα γρήγορο φαγητό που έχω βρει μέχρι τώρα. Στο μεταξύ μόλις ενημερώθηκα ότι εντός του πάρκου απαγορεύεται το ποδήλατο. Οπότε πάμε προς την έξοδο. Αλλά σίγουρα θα ξαναέρθω εδώ πεζός εντός της
διαμονής μου αυτή τη φορά, γιατί πραγματικά αυτό το πάρκο είναι τεράστιο και έχει πάρα πολλά πράγματα που θέλω να δοκιμάσω. Αλλά για την ώρα πάμε προς την έξοδο. Και σε πολύ γενικές γραμμές, αυτό ήταν το Luna Park Bakken. Πάμε για το τρένο τώρα της επιστροφής. Προτού πάρω όμως το τρένο για την επιστροφή, εδώ ακριβώς από κάτω υπάρχει ακόμα ένα extra bonus μέρος που θέλω να επισκεφθώ. Και επί της ευκαιρίας νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να το κάνω. Και σε περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρο, αυτή είναι μία από τις top παραλίες, οργανωμένες ας πούμε παραλίες της Κοπενχάγης. Με άλλα λόγια, εδώ ρίξε για μπάνιο. Πραγματικά πολύ όμορφη, ήσυχη και καθαρή παραλία συγκριτικά με κάποιες άλλες που είχα περάσει και σίγουρα θα έρχομαι εδώ για μπάνιο. Καθώς επίσης θα έμενα και πάρα πολύ εύκολα σε ένα από αυτά τα σπίτια. Όπως και να έχει, αν και ξεκίνησα την ημέρα καθυστερημένα σήμερα λόγω βροχής το πρωί, κατάφερα να επισκεφθώ ακόμα 4 από τα μέλη της λίστας, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Κάπως έτσι όμως θα κλείσω και το σημερινό βίντεο εδώ, πάω να πάρω το τρένο για την επιστροφή και φυσικά τα λέμε στο επόμενο βίντεο, αύριο. Καλή συνέχεια.